Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Παράταση έως τις 26 Ιουλίου έχουμε για να υποβάλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις μετά την παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Σήμερα όμως έχουμε και φορολοταρία μαζί μας, ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα Τέτα, τυχώς και λόγω των προβλημάτων που υπήρχαν και στο TaxNet ήλθε, ανακοινώθηκε και επίσημα η παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Πάμε όντως τέλη Ιουλίου, αλλιώς θα ήταν αύριο, θα ήταν η καταληκτική ημερομηνία με ό,τι αυτό μπορούσε να συνεπάγεται για τα πρότυπα που θέλουμε να πληρώσουμε. Το θετικό επίσης είναι ότι η παράταση αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, γι' αυτό γιατί όντως υπήρχαν κάποια θέματα και για τα νομικά πρόσωπα. Άρα υπάρχουν ακόμα σχεδόν 4 εβδομάδες άνεσης για να μπορέσουν όλοι οι φορολογούμενοι να καταθέσουν εγκαίρως. Συνήθως πήγαινε μέχρι 15 Ιουλίου, είναι η αλήθεια. Όμως είδαν από το Υπουργείο ότι οι ρυθμοί υποβολής των δηλώσεων δεν ήταν ικανοποιητικοί και ταυτόχρονα υπήρχαν και κάποια θέματα με την πλατφόρμα, το οποίο δικαιολογεί και λίγο παραπάνω την παράταση. Να πούμε όμως ότι η παράταση αυτή δεν σημαίνει ότι θα αργήσουμε να πληρώσουμε χρήματα, καθώς η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί 31 Ιουλίου. Το οποίο σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν μόνο 5 μέρες προθεσμία ανάμεσα στην ημέρα υποβολής της δήλωσης και με την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Να πούμε επίσης αυτό ότι φέτος για πρώτη φορά μπορούν οι φορολογούμενοι και μέσω του TaxNet να πληρώσουν εφορία τους σε 12 άτομα, να κάνουν ρύθμιση δηλαδή ουσιαστικά ακόμα και για όσο χρονικό διάστημα είναι ενήμεροι οι οφειλοί τους, άρα μπορούν να σπάσουν τα χρήματα αυτά σε 12 δόσεις και προφανώς υπάρχει δυνατότητα μέσω πιστωτικών καρτών, οι οποίες δίνουν και κάποια επιπλέον προνόμια στους πελάτες των τραπεζών, αρκεί βέβαια οι πελάτες αυτοί να πληρώσουν εγκαίρως τις δόσεις στην πορεία, καθώς σε άλλη περίπτωση επιβαρύνονται με ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια. Τώρα, ως προς το κομμάτι της φορολογαρίας, προχωράει κανονικά η διαδικασία. Σήμερα το απόγευμα αναμένουμε την κλήρωση και ακόμη μια φορά είναι 1.000 νικητές από τους οποίους ο καθένας θα κερδίσει 1.000 ευρώ. Δείχνει ότι αυτό το μέτρο δείχνει ότι φέρνει αποτέλεσμα. Όλο ένα και περισσότεροι ζητούν αποδείξεις και αναγκαστικά λίγο πολύ και λόγω και της χρήσης του πλαστικού χρήματος που έχει ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Όμως, όπως φαίνεται, η σπραξιμότητα των φόρων και του ΦΠΑ έχει αυξηθεί σε αυτή την κατηγορία. Γεγονός που δείχνει ότι και το ενδιαφέρον των Ελλήνων για την φορολογαρία παραμένει αμείωτο και μένει να το δούμε και πώς θα γεννηθεί και τους επόμενους μήνες.